Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Ειρήνη και αυτό είναι το πρώτο βίντεο το οποίο παρακολουθείτε σε αυτό το κανάλι. Σήμερα θα σας δείξω ένα καθημερινό μακιγιάζ το οποίο χρησιμοποιώ εγώ για να πάω στην σχολή μου ή γενικότερα για ένα καφέ. Οπότε, χωρίς να σας κουράζω άλλο, πάμε κατευθείαν στο βίντεο. Και αυτή την περίοδο χρησιμοποιώ από τη Fresder την ενυδατική κρέμα, αυτήν εδώ, η οποία εντάξει. Για όσους έχετε κάποιο πρόβλημα στην επιδερμίδα σας, ας πούμε έντονα σπυράκια, δεν νομίζω να βοηθάει ιδιαίτερα, αλλά εγώ που δεν βγάζω τόσο πολλά σπυράκια και είναι ελάχιστα, εντάξει, ώρες βγάζω, ξέρετε ποιες ώρες, με βοηθάει, εντάξει, είναι υδατική, είναι καλό κάνει. Λοιπόν, το πρώτο βήμα που κάνω, επειδή όπως βλέπετε έχω έντονους μαύρους κύκλους, είναι να πάρω από τη Radiant το Pre-Makeup Base στην πράσινη απόχρωση. Θα το απλώσω σε όλη την περιοχή κάτω τα μάτια, όπως και σε κάποιες κοκκινίλες. Αυτό, να ξέρετε, βοηθάει ώστε να εξαφανιστούν οι κοκκινίλες. Αυτό ουσιαστικά κάνει. Και το βάζω και λίγο στη μύτη, που συνήθως είμαστε κόκκινοι, σε κάποια σπυράκια που είναι ερθισμένα, επειδή τα πειράζουμε. Ναι. Το απλώνω με ένα απλό πινέλο flat. Και μετά, το επόμενο μου βήμα είναι να πάρω από NYX Can't Stop, Won't Stop Makeup, το οποίο δεν θα χρησιμοποιήσω πολύ από αυτό. Ίσα μια μικρή ποσότητα. Παίρνω το make-up μου και θα το βάλω εδώ, στις γωνίες, περισσότερο. Και στο μέτωπο. Το επόμενο μου βήμα είναι να πάρω από Maybelline, σίγουρα όλους το ξέρετε, το concealer μας. Και θα το βάλουμε κάτω από τα μάτια. Θέλω να μου πω λίγο ποσότητα, τουλάχιστον εγώ. Στη μύτη, στο μέτωπο, βάζω λίγο στο πηγούνι και λίγο εδώ πάνω από τα χείλια, ώστε να δώσει λίγο φωτεινότητα. Παίρνουμε ένα καθαρό beauty blender, το δώσα λίγο παραπάνω. Ωραία. Και ταμπονάρουμε ελαφράς. Και εδώ μην το ξεχνάτε αυτή την περιοχή, που είναι στη μύτη ουσιαστικά, γιατί όταν ξεχάσετε και πέρα να βάλετε και make-up και concealer, φαίνεται πολύ μπαμ, δηλαδή φαίνεται μια κοκκινίλα. Κάνω το μάτια. Όχι. Και τώρα προχωράμε στην πούδρα. Εγώ χρησιμοποιώ μια loose powder για κάτω τα μάτια, γιατί πιστεύω ότι μου δίνει έτσι ένα πιο soft αποτέλεσμα. Μ' αρέσει περισσότερο. Χρησιμοποιώ αυτήν εδώ, τη loose powder της Radiant. Πολύ Radiant έχει πέσει. Λοιπόν. Και θα τη βάλω μόνο κάτω το μάτι. Όπως σας είπα, εγώ αυτό το βήμα το κάνω γιατί έχω πολύ έντονους μαύρους κύκλους. Εσείς αν δεν έχετε, μπορείτε να το παραλείψετε, γιατί εντάξει, πρωί είναι, δεν χρειάζεται πούδρα. Μετά προχωράμε στο contouring. Δεν θα κάνω κάτι πάρα πολύ έντονο, γιατί είναι πρωί, οπότε θα χρησιμοποιήσω από NYX Professional Makeup το Matte Bronzer. Είναι αυτό εδώ. Και θα χρησιμοποιήσω μια ελάχιστη ποσότητα, δηλαδή ούτε που θα φαίνεται, τόσο λίγο. Θα πάρω αυτό εδώ το πινέλο. Και θα περάσω και τα μήκος του αυτιού μου, ώστε να δώσω έτσι ένα ωραίο κόψιμο στο μάγουλο, μιας και το χρειαζόμαστε. Και εδώ, και κάτω εδώ πέρα να βάζετε, ώστε να σας δείχνει πιο έντονα στις γωνίες σας. Πολύ ωραία. Και λίγο στη μυτούλα. Ωραία. Τώρα προχωράμε στο ρούζ, που εγώ χρησιμοποιώ αυτό εδώ το οποίο είναι από Oriflame. Μ' αρέσει. Έχει και λίγο
λίγο έτσι γελάδι μέσα. Το βάζω στο μαγουλά. Γενικά βάζω παντού, γιατί μου αρέσει, έτσι δίνει μια ζωντάνια στο πρόσωπο. Τώρα μπορεί κάποιοι να πείτε ότι είναι λίγο υπερβολικό για πρωί. Αλλά παιδιά, εγώ πάντα βάζω highlighter, γιατί δίνει μια φρεσκάδα, μια ζωντάνια και μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε χρησιμοποιώ την παλέτα από BH Cosmetic, της Carly Bible. Είναι εδώ, η οποία είναι δώρα, και θα χρησιμοποιήσω την πρώτη απόχρωση, η οποία είναι μια πάρα πολύ ανοιχτή, μαζί με τη δεύτερη, με ένα φινελάκι από νίξη, και θα το βάλω ουσιαστικά από εκεί που πέρασα το ρούζ λίγο πιο πάνω, με ελαφριές κινήσεις. Βάζουμε λίγο στη μυτούλα και λίγο πάνω το χείλη και στη φόρια. Ουσιαστικά τελειώσαμε με την βάση μας και τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε στα μάτια, που εγώ αυτό που κάνω είναι πάρα πολύ απλό. Στα φρύδια δεν τα βάθω ιδιαίτερα, να σου πω, ποτέ, ούτε με τα γκλάμ, ούτε με τα καθημερινά, ούτε με κανένα μακιγιάζ, γιατί μου φαίνεται ψεύτικο στο πρόσωπό μου. Το μόνο που κάνω είναι να τα χτενίσω λιγάκι και να περάσω σε κάποια σημεία που χρειάζεται, που ίσως υπάρχουν κάποια κενάκια, να περάσω λίγο χρώμα και να το σβήσω. Χρησιμοποιώ από NYX το Precision Brow Pencil. Ναι. Πρώτα θα τα χτενίσω προς τα πάνω, ώστε να δω που έχω το κενό. Και μετά θα περάσω εκεί που νομίζω ότι θέλω να τονίσω λιγάκι τα φρύδια μου. Και μετά απλά τα χτενίζω ομοιόμορφα. Αυτό ήταν ουσιαστικά. Δεν κάναμε κάτι τραγικό στα φρύδια. Τώρα, το επόμενο μου βήμα είναι να πάρω κάποια bronzy χρώματα που μου αρέσει εμένα να χρησιμοποιώ το πρωί στα μάτια. Εγώ έχω φτιάξει αυτήν εδώ την παλέτα, έχω πάρει βασικά την παλέτα της MAC, που μπορείς να βάλεις τις δικές σου σκιές μέσα, και θα επιλέξω, τώρα δεν θυμάμαι τα χρώματα να σας τα πω, είναι πολύ απλό αυτό εδώ το καφέ, αυτό εδώ. Θα χρησιμοποιήσω ένα φλάφλι πινελάκι και θα πάω ουσιαστικά στην εξωτερική γωνία του ματιού μου με πολύ ελαφριές κινήσεις, ουσιαστικά να τονίσουμε λιγάκι το τόξο μας. Δίνουμε βάθος λιγάκι στο βλέμμα μας και τίποτα το ιδιαίτερο. Τώρα θα μου πεις, είσαι επαγγελματίας και μα θα δείχνεις. Λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσω, δεν είμαι επαγγελματίας. Απλά μου αρέσει πάρα πολύ το μακιγιάζ και γι' αυτό αποφάσισα να ανοίξω και αυτό το κανάλι. Γενικά μου αρέσει να πειραματίζομαι. Οπότε μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία να το αρχίσω και μου αρέσει πολύ. Οπότε γιατί να μην δείτε κι εσείς αυτά που σας δείχνω έτσι κατά καιρού στο Instagram και μου στέλνετε πολλά μηνύματα και μου λέτε, ας πούμε, πώς το έκανες αυτό. Το μακιγιάζ με το μπλε, ας πούμε. Πώς έκανες το σμούθι. Γι' αυτό θα υπάρχει, να ξέρετε, διαφορετική κατηγορία στο κανάλι μου. Και θέλω ή κάτω στα σχόλια να μου γράψετε τι θέλετε εσείς να δείτε σε αυτό το κανάλι ή στο Instagram που μπορείτε να με βρείτε. Και αφού λοιπόν έχουμε δώσει κάποιο βάθος στο βλέμμα μας, θα πάμε και κάτω. Εμένα μου αρέσει να μην το παραλείπω αυτό το βήμα, γιατί ουσιαστικά είναι σαν να συνεχίζει το μάτι. Μ' αρέσει. Και μετά θα πάρουμε ένα πολύ μικρό πινελάκι. Αυτό εδώ μπορείτε να το βρείτε παντού.
Εγώ αυτό το χρησιμοποιώ μόνο για την γωνία του ματιού μου, γιατί εντάξει, έχω κάποια πινέλα, αλλά αυτό με βολεύει πάρα πολύ. Και θα πάρω μια σήμερη απόχρωση, άσπρη, αυτήν εδώ, και θα την τοποθετήσω στην γωνία του ματιού μου. Ουσιαστικά αυτό θα μας ανοίξει το βλέμμα. Και μετά πάλι με το ίδιο φλάφλι πινέλο που είχαμε θα περάσουμε από πάνω ώστε να σβήσουμε το πολύ έντονο αποτέλεσμα, ας πούμε. Και μπορούμε να περάσουμε και ό,τι έχει μείνει στο πινέλο μας λίγο εδώ πέρα κάτω από το φρύδι μας, στο τόξο εδώ πέρα, ώστε να φωτίσουμε λιγάκι το βλέμμα μας. Λοιπόν, αυτό ουσιαστικά ήταν με τα μάτια. Το μόνο που μας μένει είναι η μάσκαρα. Η μία είναι από Maybelline, Lashes Chanel, Lucious with Oil Blend, που είναι για μήκος. Και η άλλη είναι από χάθηκε, δεν θέλει. Λοιπόν, και η άλλη είναι από Radiant Magna Lash Mascara. Βέβαια τα χρησιμοποιώ αυτή εδώ που είναι για μήκος. Δεν χρησιμοποιώ αυτό για τις κάτω, χρησιμοποιώ την άλλη. Και παίρνουμε τώρα και τις Radiant. Και πηγαίνουμε πάλι με τον ίδιο τρόπο. Λοιπόν, βάλουμε τη μάσκαρα. Και αυτό που βάζω εγώ το πρωί στα χείλη μου είναι ένα απλό lip gloss, ώστε να δώσει μια φρεσκάδα. Πολύ φρεσκάδα μιλάμε. Είναι από NYX, Injury Gloss. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό εδώ το βίντεο. Κάτω στα σχόλια μπορείτε να μου γράψετε κι εσείς ποια βίντεο θέλετε να δείτε στη συνέχεια από εμένα. Να ξέρετε ότι θα ανεβάζω κάθε Κυριακή, αν όλα πάνε κατευχήν, βίντεο. Οπότε ναι, αν θέλετε μου κάνετε ένα like, ένα subscribe και θα με βρείτε στο Instagram Irini-Tsats. Σας ευχαριστώ πολύ.